Λοιπόν, αλλάζοντας θέμα, πάμε στην Βουλή και τον Στέφανο Σίσκο, διότι ανέβηκαν σήμερα οι τόνοι στην εξεταστική για τα Τέμπη. Πεδίο αντιπαράθεση αυτή τη φορά η λίστα μαρτύρων, Στέφανε. Ακριβώς, Εύα, τη λίστα μαρτύρων που πρότεινε η Νέα Δημοκρατία και η οποία τελικά πέρασε με ψήφους μόνο των μελών της πλειοψηφίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταψήφισαν όλα και υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία επιχειρεί να αποκλείσει μάρτυρες κλειδιά για τη διερεύνηση της υπόθεσης των Τεμπών, όπως ο πρώην πρόεδρος των μηχανοδηγών, ο Κωστής Γενιδούνιας, ή ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, ο κύριος Πηλιόπουλος, ο οποίος μάλιστα είχε αφήσει και αιχμές για τη συνεργασία με τον Κώστα Καραμαλή πριν αποχωρήσει το 2020. Τώρα να σας πω ότι οι κύκλοι της Νέας Δημοκρατίας από την πλευρά τους κάνουν λόγο για μια στοχευμένη λίστα 35 μαρτύρων, η οποία παραμένει ανοιχτή για προσθήκες και σύμφωνα με τους οποίους δεν θα επιτρέψουν να εργολεοποιηθεί η υπόθεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης με φθηνούς εντυπωσιασμούς. Σήμερα ήταν η τελευταία συνεδρίαση για φέτος. Σήμερα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της ΕργοΣΕ, ο κύριος Κουρέντας, ο οποίος είπε ότι για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων μεγάλο ρόλο έπαιξαν τα χρόνια των μνημονίων. Επόμενη συνεδρίαση τώρα είναι στις 9 Ιανουαρίου. Τότε θα καταθέσουν οι πρώην υπουργοί μεταφορών Κωστής Χατζηδάκης και Δημήτρης Ρέπας, Εύα. Στέφανε Σίσκο, σε ευχαριστούμε πολύ.